Τώρα, ιδιαίτερα ανήσυχος για το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής, εμφανίστηκε κυρίες και κύριοι σε συνέντευξή του στο BBC ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης. Ο Νίκος Δένδιας τη χαρακτήρισε νεοναζιστικό κόμμα, τονίζοντας μάλιστα ότι είναι πολύ επικίνδυνο για τη δημοκρατία και τους θεσμούς. Αναφερόμενος στο θέμα της παράνομης μετανάστευσης, σημείωσε πως δεν μπορεί μια μικρή χώρα όπως η Ελλάδα να δέχεται το 90% των παράνομων μεταναστών ολόκληρης της Ευρώπης, τονίζοντας την ανάγκη αλλαγής της Συμφωνίας του Δουβλίνου. Νεοναζιστικό κόμμα χαρακτηρίζει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Νίκος Δένδιας στη Χρυσή Αυγή σε τηλεοπτική του συνέντευξη στο BBC. Ο κύριος Δένδιας αναφέρθηκε ακόμα και στις αιτίες που προκαλούν το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής. Ο πυρήνας της Χρυσής Αυγής είναι νεοναζιστικός και πολύ επικίνδυνος για τη δημοκρατία και για τους θεσμούς μας. Μου είναι αδύνατο να συμφωνήσω ότι το 10% των Ελλήνων έχουν γίνει ναζιστές. Πρέπει να κοιτάξουμε τι ήταν αυτό που δημιούργησε τη Χρυσή Αυγή. Η ύπαρξη ενός τεράστιου αριθμού παράνομων μεταναστών στη χώρα, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει γκέτο στο κέντρο των πόλεων. Αυτό πυροδότησε το φαινόμενο. Οι αστυνομικοί ψηφίζουν τη Χρυσή Αυγή. Δεν μπορώ να ελέγξω την ψήφο των συμπολιτών μας. Κανείς δεν μπορεί. Μπορώ όμως να ελέγξω τη συμπεριφορά των αστυνομικών, η οποία πρέπει να είναι σύνομη και να μην παραβιάζει τους κανόνες της αστυνομίας. Η ενασχόληση πάντως των βρετανικών μέσων μαζικής ενημέρωσης με το κόμμα της Χρυσής Αυγής δεν σταμάτησε εκεί. Η εφημερίδα Guardian, σε άρθρο της με τίτλο «Φασισμός στην Ελλάδα, δεν θα πούμε αντίο στην Αθήνα για πολύ ακόμα», παραλληλίζει την Αθήνα με τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Η Αθήνα της Χρυσής Αυγής θα μπορούσε να είναι κεφάλαιο στο βιβλίο του Christopher Isherwood για τη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Καληνύχτα Βερολίνο. Ακροδεξιό κόμμα του οποίου οι υποστηρικτές κατηγορούνται για βίαιες και ορισμένες φορές θανατηφόρες επιθέσεις σε μετανάστες. Για κόμμα το οποίο αρνείται οποιαδήποτε σχέση με τον ναζισμό, μοιάζουν πολύ με νεοναζί. Από την πλευρά της η Χρυσή Αυγή τονίζει: οι κάτοικοι των Αθηνών γνωρίζουν καλύτερα από τον καθένα ποιοι είναι οι υπεύθυνοι της κατάντιας του ευρωπαϊκού λίκνου του πολιτισμού. Είναι οι πολιτικές συμμορίες οι οποίες και ενθάρρυναν την αθρώα εισβολή των Αφροασιατών λαθρομεταναστών και πλέον σφυρίζουν αδιάφορα μπρος στο πλήθος των προβλημάτων που δημιούργησε η παράνομη και παρασιτική παρουσία των εκατομμυρίων αλλοφύλων. Ο κύριος Δένδιας πάντως τόνισε πως η Ελλάδα δεν μπορεί μόνη της να σηκώσει όλο το βάρος της λαθρομετανάστευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αφήνοντας αιχμές για ελλιπή συνδρομή από τα κοινοτικά όργανα. Δεν είμαι χαρούμενος με τον αριθμό των λαθρομεταναστών που έχουμε στη χώρα και θα επαναλάβω πως η πίεση που δέχεται η ελληνική κοινωνία και τα συστήματα που την υποστηρίζουν είναι τεράστια. Πιστεύετε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σας βοηθάει αρκετά? Ακριβώς. Πιστεύω πως η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας βοηθάει αρκετά. Καταρχήν χρειάζεται χρηματοδότηση και κατά δεύτερον πρέπει να αποφασίσουμε όλοι μαζί έναν κώδικα μετακόμισης των ανθρώπων αυτών. Η Ελλάδα δεν μπορεί να χειριστεί 700-800 χιλιάδες λαθρομετανάστες μόνη της.